Τρομοκρατημένη 26χρονη που κατήγγειλε επίθεση με κατσαβίδι από το σύντροφό της στο Βόλο, καθώς ο κατηγορούμενος Μαρία Ζαφυρίου άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερο. Υπάρχει μία μέρημνα από την Εισαγγελία Βόλου και για την νομική υποστήριξη αλλά και για την ασφάλεια του θύματος ενδοοικογενειακής βίας, της 26χρονης δηλαδή, αλλά και του ανήλικου παιδιού της. Και αυτό γιατί ακριβώς όπως είπες, αν και καταδικάστηκε με ποινή ενός έτους και δύο μηνών για άσκηση σωματικής βίας, εξύβρισης και απειλής, ωστόσο η ποινή αυτή είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Το άκουσμα της απόφασης αυτής, η 26χρονη σε δηλώσεις της είπε πως είναι τρομοκρατημένη και για την ασφάλεια τη δική της αλλά και του 5χρονου παιδιού της, και έτσι με απόφαση του εισαγγελέα ο δράστης μάζεψε χθες τα πράγματά του από το σπίτι όπου συγκατοικούσαν, παρουσία μάρτυρα, ενώ δόθηκε εντολή και για φρούρηση του σπιτιού. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το 5χρονο αγόρι, το παιδί του ζευγαριού αυτού, ήταν παρόν, ήταν μάρτυρας του βίαιου επεισοδίου που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στον Βόλο. Έγινε μπροστά του. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ.